Κύριοι της κυβέρνησης, είστε ασυγκράτητοι. Δεν σταματάτε να καταδαφίζετε ό,τι εμποδίζει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Δεν σταματάτε να δημιουργείτε νέα πεδία κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, δίνοντας γη και είδωρ. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις των μνημονίων που υπηρέτησαν όλες τις κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Νέας Δημοκρατίας, με τα προαπαιτούμενα του υπερμνημονίου που συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά την δεκάωρη δουλειά με μείωση των αποδοχών, την αύξηση των υπεριών με μείωση της αμοιβής τους, την περιστολή των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, την ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος απεργίας, την αύξηση πρόκληση 50 λεπτών του κατώτατου μισθού, έρχεται ο Χατζηθάφτης, τώρα και με βοηθό, να συνεχίσει το έργο του, παραδίδοντας στους επιχειρηματικούς ομίλους την επικουρική ασφάλιση. Για τις ανάγκες του κεφαλαίου τα δίνεται όλα. Εκτός από την παραχώρηση εκτάσεων γης, παραλίων, ακτών, βουνών, ορυκτού πλούτου, στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων όπως η Λάρκο, ανοίγεται διάπλατα τις πόρτες στο κεφάλαιο, στην υγεία πρόνοια με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην παιδεία με το σχολείο επιχείρηση που αποφασίζεται με αυτό το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί αύριο, στην ασφάλιση με τη δημιουργία του εργαλείου της χρηματοδότησης του κεφαλαίου που θα πούμε παρακάτω. Στο νομοσχέδιο δώσετε τον παραπλανητικό τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά». Τη νέα γενιά την αφήνετε χωρίς επικουρική ασφάλιση. Από το πρώτο κιόλας άρθρο του νομοσχεδίου για τη δημιουργία του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, που είναι το εργαλείο αυτό που είπαμε για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για είδηση επενδυτικής εταιρείας που θα τζογάρει τις εισφορές των εργαζομένων σε διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα. Η επικουρική ασφάλιση που ενίσχυε το εισόδημα των συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια είχε ήδη τσακιστεί με τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους, όλων σας βέβαια. Η επικουρική σύνταξη για τη νέα γενιά αλλά και τους σημερινούς και αυριανούς συνταξιούχους οδηγείται στο απόσπασμα. Οι εργαζόμενοι δεν θα είναι ασφαλισμένοι αλλά επενδυτές. Θα τζογάρουν σε χρηματιστηριακές λοταρίες τους σκόπους της ζωής τους, θα παίρνουν τον ατομικό ρίσκο. Οι εισφορές τους δεν θα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των σημερινών επικουρικών συντάξεων, αλλά θα μπαίνουν στον κουμπαρά των ασφαλιστικών εταιριών. Οι ασφαλιστικές εισφορές, ο ειδότας των εργαζομένων, γίνεται κομπόδεμα για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Στις ασφαλιστικές εταιρείες θα κατευθυνθούν τα επόμενα χρόνια κεφάλαια που πλησιάζουν τα 80 δις ευρώ, ώστε να διοχετεύονται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ετοιμάζονται κίνητρα και για την πανευρωπαϊκή σύνταξη. Οι προβλέψεις για επιλογή ανάμεσα σε επενδυτικά πακέτα χαμηλού, μεσαίου και υψηλού επενδυτικού κινδύνου με ευθύνη του ασφαλισμένου δείχνουν ότι οι ισχυρισμοί για δημόσιο επικουρικό ταμείο με τη λογική της εγγύησης δεν έχουν καμία αξία. Η περιβόητη κεφαλαιοποίηση ωφελεί τους επιχειρηματίες και πτωχεύει τους εργαζόμενους και τους αξιούχους. Το επικουρικό της Εθνικής Τράπεζας, το ΛΕΠΕΤΕ, η ασπής πρόνοια, η ένωση ΣΥΠΑ, το Επαγγελματικό Ταμείο των Φαρμακοϋπαλλήλων είναι μερικά παραδείγματα που αποκαλύπτουν τις βαριές συνέπειες για τους ασφαλισμένους που έχασαν τους σκόπους μιας ζωής. Οι φαρμακοϋπάλληλοι είδαν μειώσεις έως 80% στις συντάξεις και έως 64% στο ΕΦΑΠΑΞ. Αποκαλύπτει τον κόλαφο που δημιουργεί για τους εργαζόμενους η αντικατάσταση της αλληλεγγύης των γενιών από τον τζόγο της κεφαλαιοποίησης στην ασφάλιση. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι το νομοσχέδιο αφορά μόνο τους νέους. Γι' αυτό βέβαια και ο παραπλανητικός τίτλος. Η αλήθεια είναι ότι αφορά τους πάντες. Αφού η διακοπή εισφορών των νέων ασφαλισμένων προς το επικουρικό ταμείο θα στερήσει από την επικούρηση 56 δις ευρώ, τα οποία θα χρεωθούν οι φορολογούμενοι και θα χάσουν από τις συντάξεις τους οι σημερινοί συνταξιούχοι και οι εναπομείναντες αυτό ασφαλισμένοι.
Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι, που είναι οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι, κινδυνεύουν από τα χαμηλά μεροκάματα, τα μεγάλα διαστήματα ανεργίας, την ευελιξία στην αγορά εργασίας, τα απλήρωτα δεκάωρα που πρόσφατα νομοθέτησε η κυβέρνηση. Το κίνδυνο αυτό θα τον πληρώσουν ακόμα πιο ακριβά στα γυρατιά τους, όντας μέσα σε ένα σύστημα ιδιωτικής ασφάλισης χωρίς τις συγκυήσεις της κοινωνικής, όπως παραδείγματος χάρη ήταν τα κατώτερα όρια σύνταξης, θα βλέπουν όλες τις παροχές υγείας και ασφάλισης να μειώνονται συνεχώς, αλλά και όταν φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης, ο κουμπαράς τους θα είναι άδειος. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων εργαζομένων που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με χαμηλούς μισθούς και βρίσκονται κατά χιλιάδες στην ανεργία και στα κακοπληρωμένα ολιγόμενα προγράμματα του ΑΕΔ, ο ατομικός κουμπαράς είναι χωρίς πάτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια έστωσε το χαλί στη Νέα Δημοκρατία να προωθήσει σήμερα παραπέρα την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, αρχίζοντας από τις επικουρικές. Ο νόμος Κατρούγκαλου, εκτός ότι μείωσε τις συντάξεις, αύξησε τα όρια ηλικίας, έφερε στο σώμα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης τη λεγόμενη νοητή κεφαλαιοποίηση στην επικουρική από 1η-1η του 2015, με τη δημιουργία ενός ατομικού κουμπαρά που έχει μέσα μόνο τις εισφορές, και για να γίνει σύνταξη αυτός ο κουμπαράς μπαίνουν κάποιοι συντελεστές, το προσδόκιμο ζωής και το τι έσοδα είχε το ταμείο τον προηγούμενο χρόνο. Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης που δημιουργείται είναι αυτό που είπαμε χρηματοδοτικό εργαλείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Θα διοικείται με πρόσωπα που θα υποδείξουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι πρόθυμοι και αποφασισμένοι. Διασφαλίζεται έτσι την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων για τα επόμενα 40 τουλάχιστον χρόνια, αφού αρχίζεται από την αρχή και δεν θα έχει συνταξιούχους στο Ταμείο. Για τα επόμενα 5 χρόνια, προκειμένου να αρχίσει η εισρωή κεφαλαίων για κάθε λειτουργική και όχι μόνο δαπάνη του ΤΕΚΑ, θα καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όσοι είναι σήμερα συνταξιούχοι και όσοι βγουν σε σύνταξη τα επόμενα χρόνια, όσοι είναι σήμερα άνω των 35 ετών, θα παραμείνουν στο υπάρχον σύστημα σε μια πορεία εξαφάνισης της επικουρικής σύνταξης. Οι λεγόμενες συντάξεις μερίσματα του ΤΕΚΑ θα υπολογίζονται με βάση τον πίνακα θνησιμότητας και το προεξοφλητικό επιτόκιο. Δηλαδή θα δημιουργείται ένας ατομικός λογαριασμός από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη όλου του ασφαλιστικού βίου. Τα σωρευμένα αυτά ποσά θα επενδύονται με βάση το επενδυτικό προφίλ του ασφαλισμένου, είτε από την επενδυτική επιτροπή που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, είτε από τον ίδιο τον ασφαλισμένο με δική του ευθύνη σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και έτσι θα προκύπτει η σύνταξη μέρισμα. Αυτό είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Ως dealer των ασφαλιστικών εταιριών, η κυβερνήση του κεφαλαίου με τους πλέον πιο πρόθυμους δεν σταματάτε να πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Υπόσχεστε πολύ μεγάλες αποδόσεις και άρα καλύτερες συντάξεις, προκειμένου να βάλετε τους ασφαλισμένους στον τζόγο. Επιχειρείτε να παραπλανήσετε τους εργαζόμενους. Παρουσιάζεται το μελλοντικό αποτέλεσμα του κεφαλαιοποιητικού συστήματος παίρνοντας ως βάση αφενός τη θετική απόδοση των επενδύσεων, ενώ η πείρα είναι ακριβώς αντίθετη, καθώς και με σταθερή πλήρη απασχόληση και μάλιστα για πολλά χρόνια, τη στιγμή που εσείς οι ίδιοι νομοθετείτε την κατάργηση της σταθερής δουλειάς, τη γενίκηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων με τις τσακισμένες αποδοχές. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων δεν είναι νέο. Ισχύει και σήμερα για τους ασφαλισμένους από 1η-1η του 2014 και προβλέπει στο νόμο Κατρούγκαλου τον 43-87 του 2016 και στο νόμο 40-52 του 2012 του Κουτρουμάνη. Δημιουργείται ο ατομικός λογαριασμός από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, μετατρέπεται σε σύνταξη με βάση τις ράντες, όπως έχουν ονομαστεί, καταθέτουμε τα πρακτικά και τις ράντες εδώ, που είναι η πίνακα της θνησιμότητας που εκδίδει η Ελστάτ για τις ηλικίες από 15 ετών μέχρι 110 ετών. Θέλουμε να σημειώσουμε 2 παραδείγματα για να κατανοηθεί το τσάκισμα των συντάξεων.
Πρώτο παράδειγμα. Σύνταξη γύρατος ασφαλισμένο 67 ετών. 15 χρόνια ασφάλισης. Μέσος μισθός 1.000 ευρώ και ασφάλιστρο 6%. Ο ατομικός λογαριασμός διαμορφώνεται 1.000 ευρώ επί 6% επί 14 μισθοί επί 15 χρόνια 12.600 ευρώ. Η ράντα του εξοχιστού 7ου έτους είναι 17,297. Οπότε 12.600 για 17,297 επί 12, η σύνταξη είναι ακριβώς 60,70 ευρώ για τον ιδιωτικό τομέα και 52,03 για το δημόσιο λόγω των 12 μισθών το χρόνο. Δεύτερο παράδειγμα, σύνταξη αναπηρίας, πραγματική περίπτωση, ασφαλισμένος 40 ετών, πρώτη ασφάλιση 1η-1η του 15, μέσος μισθός 700 ευρώ, έναρξη συνταξιοδότησης 1η-1η του 21, ο ατομικός λογαριασμός διαμορφώθηκε σε 3.899 ευρώ, ράντα 40ου έτους 33,435, οπότε η σύνταξη που θα πάρει είναι 9,71 ευρώ για τον ιδιωτικό τομέα και 8,33 ευρώ αν ήταν στο δημόσιο. Να σημειώσουμε ότι το προηγούμενο σύστημα υπολογισμού και των κύριων και των επικουρικών συντάξεων πριν τον νόμο Κατρούγκαλου προέβλεπε την κατώτερη σύνταξη γύρατος, αναπηρίας και θανάτου ασφαλισμένου που είχε σχέση με τον ισχύοντα κατώτερο μισθό και αυτό βέβαια θεσμοθετήθηκε μετά από αγώνες, γιατί αυτές οι συντάξεις θανάτου ασφαλισμένου και αναπηρίας αναφέρονται συνήθως σε νέους ηλικιακά ανθρώπους, οι οποίοι αντικειμενικά έχουν λίγο χρόνο ασφάλισης. Θεωρούμε λοιπόν θράσος να καταγγέλλεται, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο επικουρικό, όταν ως κυβέρνηση ψηφίσατε και υλοποιήσατε τον νόμο αυτόν που ισχύει σήμερα για τις επικουρικές συντάξεις, θεσπίζοντας την νοητή κεφαλαιοποίηση και καταργήσατε βέβαια τις κατώτερες συντάξεις για όλες τις αιτίες συνταξιοδότησης. Στο νομοσχέδιο για τις συντάξεις αναπηρίας και θανάτου, στο αυτό το ορεινό νομοσχέδιο, προβλέπεται μια κατώτερη σύνταξη μέρισμα, η οποία θα υπολογίζεται με τον ίδιο κεφαλαιοποιητικό τρόπο. Για υποθετικές εισφορές 15 χρόνων του κατώτερου μισθού, και εφόσον με αυτόν τον υπολογισμό η σύνταξη θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα προέκυπτε από τον υπολογισμό του ατομικού λογαριασμού, θα καταβάλλεται η μεγαλύτερη. Δηλαδή, για το παράδειγμα που αναφέραμε, λόγω αναπηρίας, η σύνταξη βγαίνει 9,71, η οποία όμως είναι μικρότερη από την προτινόμενη κατώτερη σύνταξη που με βάση την υποθετική ασφάλιση των 15 ετών με το κατώτερο μισθό θα είναι 20,41 ευρώ. Το ποσό αυτό, των 20,41 ευρώ, θα το καταβάλει ο κρατικός προϋπολογισμός και όχι το ΤΕΚΑ, όπως λέει το νομοσχέδιο, επειδή υπερβαίνει το δικαιούμενο ποσό του ατομικού λογαριασμού. Το κράτος δηλαδή θα επιδοτεί το ΤΕΚΑ προκειμένου να μην επιβαρυνθεί στο θεάριστο έργο του της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων. Η καταβολή των συντάξεων μερισμάτων του ΤΕΚΑ δεν μπορεί να είναι πριν από τη συμπλήρωση των γενικών ορίων ηλικίας, δηλαδή του 67ου έτους σήμερα, το οποίο μπορεί να μεταβληθεί και πάντως όχι πριν τη συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλισης. Τι θα γίνει με τους νυν συνταξιούχους και όσους είναι πάνω από 35 ετών και θα συνταξιοδοτηθούν από 1η-1η του 22, η διακοπή εισρωής στο σύστημα των νέων εισφορών θα οδηγήσει στο να βρεθούν στον αέρα οι επικουρικές συντάξεις των νυν συνταξιούχων. Το κενό που θα δημιουργηθεί, παρόλα όσα ισχυρίζεται ως κυβέρνηση περί εγγύης των συντάξεων, θα καταλήξει στη μείωση των επικουρικών συντάξεων ακόμα και στην οριστική κατάργησή τους. Με τον νόμο Κατρούγκαλου έχει οριστεί η λεγόμενη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, που δεν την έχετε καταργήσει. Δηλαδή, ο κάθε φορά δημιουργούμενος ατομικός λογαριασμός, ισορρευμένες αυτές τις φορές μπορεί να απομειωθούν πριν από την επεξεργασία τους με τον πίνακα θρησιμότητας που προβλέπεται από τον νόμο συγκεκριμένος συντελεστής γι' αυτό, όπως είπαμε. Έχει ήδη θεσμοθετηθεί ένας διαρκής μηχανισμός μείωσης των επικουρικών συντάξεων, τον οποίο προφανώς αξιοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, το ταμιακό έλλειμμα που θα προκύψει άθροιστικά τα επόμενα χρόνια θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων, όπως το παραδέχεστε άρρωστε, και θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση της επικουρικής σύνταξης. Την ανοχή σας για λίγο, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Στο στόχαστρό σας είναι και η κύρια σύνταξη,
για το λεγόμενο ανταποδοτικό κομμάτι, όπως το καθόρισε ο νόμος Κατρούγκαλου, εθνική και ανταποδοτική σύνταξη. Η όλη διαδικασία επαναφέρει στη σύγχρονη εποχή ό,τι έγινε με τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 50 και μετά, όταν τα συσσωρευμένα κεφάλαια των ταμείων δόθηκαν για την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού με αγορά ομολόγων μετοχών με αποτέλεσμα την καταλήστευσή τους. Τόσο νέο και καινοτόμο είναι το νομοσχέδιο, κύριε Μαντά. Δεκαετία του 50. Η δεκάωρη εργασία, απλήρωτες ώρες δουλειάς, η κακοπληρωμένη εργασία, η ατομική διαπραγμάτευση που ξεμοναχιάζει τους εργαζόμενους στα νύχια της εργοδοσίας και ο ατομικός κουμπαράς στην ασφάλιση δεν είναι πρόοδος. Είναι οπισθοδρόμηση. Οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου δεν έχουν ως αφετηρία τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η βάση του ζητήματος της κοινωνικής ασφάλισης, όπως και των μισθών, του χρόνου εργασίας, των εργασιακών σχέσεων, δεν είναι τεχνική, αλλά κοινωνική, οικονομική. Γι' αυτό και δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε αυτό το σύστημα από καμιά μορφή διαχείρισης, αλλά απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό, δηλαδή μια οικονομία που απέναντι από τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων θα βάζει μόνο τις σύγχρονες διευρυμένες λαϊκές ανάγκες. Το ταξικό εργατικό κίνημα πάλεψε ενάντια σε όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους με τις δεκάδες κινητοποιήσεις, αποκαλύπτοντας το μέγεθος των ανατροπών, διεκδικώντας παράλληλα την κατάργησή τους. Αυτό θα κάνει και τώρα. Η ενιαία επίθεση εργοδοτών κυβέρνησης και με τη συμβολή του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού θα βρει απέναντι εργαζόμενους, αυτοπασχολούμενους, βιοπαριστές αγρότες που θα επερευνηθούν τη ζωή τους από τα τροχικά. Ως ΚΚΕ στηρίζουμε το εργατικό κίνημα, τις τοξικές οργανώσεις που παλεύουν για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Το ΚΚΕ αγωνίζεται για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενίου συστήματος που περιλαμβάνει τα σταξιδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην δύναμη της αξιτικής πάλης. Μονόδρομος είναι να κάνουν οι εργαζόμενοι πέρα όλους εκείνους που έχουν στηρίξει έμπρακτα την ιδιωτική ασφάλιση και τα επαγγελματικά ταμεία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, τη συγκαλυστία στους δυνάμεις, την ηγεσία της ΓΕΣΕ που συμφώνησε με το ΣΕΒ στην ίδρυση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου και να παλέψουν για δημόσια και δωρεάν κοινωνική ασφάλιση ως σύγχρονη ανάγκη. Είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι λαός θα πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. Καλούμε και τώρα την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο.